Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, καλημερίζουμε τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Αναστασοπούλου, και θερμές ευχαριστίες για τη μεγάλη καλοσύνη σας να προβάλλετε αυτό το σπουδαίο ίδρυμα, το οποίο διακονούμε εδώ στον Πειραιά επί 130 χρόνια, οι Πειραιώτες. Βρίσκεστε στο γυροκομείο Πειραιώς, ακριβώς, και είναι η συγκυρία, νομίζω, σημαντική που κάνουμε αυτή τη σύνδεση, σεβασμιότατε. Είδαμε τι έγινε στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σήμερα στη Νέα Μάκρυο, που είχαμε εκεί 12 κρούσματα και έχει τεθεί σε καραντίνα. Φαντάζομαι ότι και εκεί και στο γυροκομείο Πειραιώς έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19, έτσι δεν είναι? Πρέπει να σας πω ότι πριν η κυβέρνηση προβεί στις διαδικασίες αυτές της αποτροπής διαδόσεως της νέας αυτής λοιμικής ασθενείας, εμείς έχουμε λάβει τα μέτρα μας. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά από τον άμεσο έλεγχο του κράτους, της περιφέρειας Αττικής, ελεγχόμεθα σε κάθε δομή λειτουργίας του Ιδρύματος. Έχουμε 200 περιθαλπωμένους συνανθρώπους μας, τρίτης και τετάρτης ηλικίας, 100 από αυτοί είναι κατάκητοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι μέρημνα και τι φροντίδα απαιτείται για να λειτουργεί αυτό το μεγάλο σπίτι που είναι το γυροκομείο Πειραιώς. Ένα μεγάλο σπίτι, μια ανοιχτή αγκαλιά για τους ανθρώπους οι οποίοι μας προσέφεραν τη ζωή τους, το έργο τους, το δυναμισμό τους, το σθένος τους, για να έχουμε όλα αυτά που απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Και ειδικά, σεβασμιότατε, όταν μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πρέπει να προστατευτούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αναφερόμαστε στους ηλικιωμένους μας, οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους, άρα έχει αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία το έργο των ανθρώπων που εργάζονται στο γυροκομείο, χρειάζονται ένα χάδι, χρειάζονται ένα καλό λόγο, χρειάζονται μια γλυκιά. Και καλημέρα, ειδικά αυτές τις μέρες. Κυρία Αναστασοπούλου, εδώ είναι ένα μεγάλο σπίτι, δεν είναι ένα αποθετήριο ψυχών. Έτσι το λειτουργούμε όλοι εμείς που διακονούμε αυτό, αναργύρως το κάνουμε, αφιλοκερδώς, αλλά η μόνη μας χαρά είναι το χαμόγελο στα πρόσωπα αυτά, τα αγαπημένα, τα λατρεμένα πρόσωπα των ανθρώπων που μας προσέφεραν τη ζωή τους και στους οποίους επάνω στηριζόμεθα. Είναι οι πατέρες μας, είναι οι μητέρες μας, είναι η ζωή μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας χάρισαν τον εαυτό τους. Ό,τι έχουμε το οφείλουμε σε αυτούς και πρέπει να τους το αντιπροσφέρουμε. Αυτό κάνει εδώ το γυροκομείο Πειραιώς. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ένας χώρος που δεν επιχορηγεί κράτος και από καμία άλλη δομή. Οφείλει την ύπαρξή του στην αγάπη και στην εκτίμηση και στην αναγνώριση των μεγάλων ευεργετών και των ανθρώπων οι οποίοι μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Και πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου δημόσια και στους μεγάλους ευεργέτες, αλλά και στους ταπεινούς ανθρώπους οι οποίοι από το υστέρημά τους συμβάλλουν στη λειτουργία αυτού του χώρου. Που είναι ένας χώρος, όπως είπα, αγάπη, ένα μεγάλο σπίτι. Και όση ώρα μας μιλάτε, βλέπουμε τις κυρίες που εργάζονται εκεί με όλα τα μέτρα. Βλέπουμε κρατούν αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, όλα όσα πρέπει σε κάθε περίπτωση σε αυτή τη συγκυρία. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, σεβασμιότατε, γιατί είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο εικόνες από ιερό ναό στο Κουκάκι, όπου ένας ιερέας προσέφερε τη θεία κοινωνία σε πιστούς, όπως είδαμε, παραβιάζοντας την ουσία την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Αντίστοιχες εικόνες είδαμε και στην Κέρκυρα. Είναι παραφωνίες όλα αυτά, παρότι μεμονωμένα περιστατικά? Είναι όμως παραφωνίες? Κοιτάξτε, καταρχάς γνωρίζετε την εντολή της Ιεράς Συνόδου για όλα αυτά τα θέματα να απαντά ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί, ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Ναυπάκτου για Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόφθος, ένας βαθινούς τον οποίο φιλοξενούμε και συχνά, βεβαίως. Ναι, και τον ακούω. Λοιπόν, για το θέμα αυτό, εγώ δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω ως Μητροπολίτης, αλλά ως απλός πιστός. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μία σύγχυση των πραγμάτων. Δεν έχει απαγορευτεί ούτε από την Κία, ούτε από την Ιερά Σύνοδο η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία διαχωρίζεται γιατί το μυστήριο είναι η ουσία της πίστεώς μας. Και όποιος την προσβάλλει δημόσια, διαπράττει ένα κακούργημα, προσβάλλει τη θρησκευτική μας ελευθερία. Το άρθρο 13 του Συντάγματος και την ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σεβαστή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λοιπόν, η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να μεταδώσει κανενός είδους ασθένεια, διότι είναι ο Χριστός ο ζωντανός Θεός. Και αυτό το βιώνει η Εκκλησία 2000 χρόνια τώρα. Το βιώνει με τα θαύματα, με το υπέρλογο, με το υπερβατικό. Οι εκκλησίες όμως αποφασίστηκε και να είναι κλειστές, σεβασμιότατε. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι, η συνάθρηση και ο συγχρονισμός για τον οποίο η Εκκλησία ταπεινώθηκε. Κοίτατε, και κλεισμένων των θυρών τελούνται η ιερουργία. Αλλά άλλο είναι το μυστήριο. Το μυστήριο είναι η ουσία της Εκκλησίας. Ο οποίος το αμφισβητεί, έχει το δικαίωμα να το κάνει βέβαια, σε δημοκρατική χώρα είμαι, αλλά προσβάλλει τους πιστούς. Συνεπώς ο ιερεύς, ο οποίος έδωσε τη Θεία Κοινωνία στο αύλιο χώρο του ναού, δεν έπραξε κάποιο αδίκημα, ούτε παρενέβη καμία κία.
Μισό λεπτό. Έδωσε τη Θεία Κοινωνία σε δύο παιδάκια, όπως είδα από το βίντεο, σε δύο παιδάκια, τα οποία τα έφερε ο πατέρας τους στον δρόμο. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Και τότε αυτό γιατί δεν είναι κρύβεται ο συγκεκριμένος Δεν υπάρχει ιερέας. Απόφαση της Ιεράς Συνόδου ότι απαγορεύεται να κοινωνήσει των Αγάντων Μυστηρίων, διότι αυτό θα προσέβαλε την Εκκλησία στην ουσία της. Αν δεν έκανε... Επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό. Δεν είναι αυτό που λέτε, υπάρχει σύγχυση. Και κάποιοι πρέπει να ξεπεζεύσουν από κάποιο καλάμι. Θέλω διάφορα να σας καλάμια κυκλοφορούν, να ξεπεζεύσουν. Τους παρακαλώ θερμώς, είναι άγιες οι ημέρες, δεν επιτρέπεται να συγχαίω με τα πράγματα. Επειδή άλλο δεν πράγμα θέλω είναι να ο συγχροτισμός και, για να το καταλάβω, και η συνάφεια αφήστε με να σας και το άλλο είναι η Θεία Κοινωνία. Ωραία. Δηλαδή, εάν εμένα με καλέσει κάποιος σε ένα σπίτι να κοινωνήσω κάποιον ασθενή ή κάποιον θα απαγορεύεται να πάω. Είναι το ίδιο, σεβασμιότατε. Είναι το ίδιο. Θέλω να πω, αν ο συγκεκριμένος ιερέας δεν έκανε κάποια παράνομη πράξη, γιατί έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου και αυτή τη στιγμή κρύβεται? Δεν γνωρίζω, κοιτάξτε, και εγώ νομικός είμαι και δεν περιμένω να μου δώσει φώτιση, ας πούμε, στα θέματα αυτά οποιοςδήποτε. Μπορώ και εγώ να διαβάζω, ξέρω γραφή και ανάγνωση τουλάχιστον, να διαβάζω τι λέει ο νόμος, τι λέει η οικία δηλαδή, αυτός ο νόμος. Δεν αφορά τη Θεία Κοινωνία, επανέρχομαι, αφορά το συγχρονισμό και τη συνάφεια, την μεγάλη συνάθρηση. Αυτό απαγορεύεται. Όχι η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι μυστήριο. Το λέει και η Ιερά Σύνοδος, το λέμε σε όλους τους τομείς. Επειδή εμείς τώρα δεν μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία. Η ιστορική πραγματικότητα. Ωραία. Μα γι' αυτό μιλούμε τώρα. Σεβασμιότατε, αν βγείτε εσείς στη Μητρόπολη Πειραιός και βγάλετε και προσφέρετε τη Θεία Κοινωνία και γίνει αυτό μία, δύο, τρεις φορές, δεν θα αρχίσει να συγχροτίζεται κόσμο, σεβασμιότατε. Μην τα συγχαίω με τα πράγματα. Εάν συγκεντρωθούν 500 άτομα, υπάρχει θέμα, σας επαναλαμβάνω. Αλλά άλλο είναι η συνάφεια, άλλο είναι η συνάθρηση, άλλο είναι ο συγχροτισμός πολλών ανθρώπων σε έναν χώρο και άλλο πράγμα είναι το μυστήριο. Μην τα συγχαίωμε. Εδώ επιχειρείται διαμέσου της συνάφειας να προσβληθεί το μυστήριο. Αυτό αποτελεί ύβρι και βλασφημία εναντίον της πιστεώς μας. Και δεν μπορώ να το αποδεχτούμε, κυρία Αναστασοπούλου. Σας ευχαριστώ από πολύ. Σεβασμιότατε, γι' αυτό ήσασταν εδώ ευχαριστώ. Για να ακούσουμε και την άποψή σας. Ξαναλέμε από το γυροκομείο Πειραιός, εκεί όπου γίνεται. Και ομίλησα ως απλός ορθόδοξος πολίτης. Το διευκρινίσατε. Σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε. Στον Άγιο Ναυπάκτου τα υπόλοιπα. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και σε εσάς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.